Εδώ είμαστε και πάλι και καλωσορίζουμε τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Δυτική Αθήνα και την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτή του Κινήματος Αλλογής επίσης στην Δυτική Αθήνα. Συντοπίτε είστε, οπότε θα τα βρίσκετε και καλύτερα. Λοιπόν, κύριε Λοβέρδο, κυκλοφορούμε στις ίδιες γειτονιές. Και σε ορισμένα πράγματα μπορούμε να τα βρούμε και να συνεννοηθούμε. Για τα προβλήματα της περιοχής μας. Για τα προβλήματα της περιοχής μας μπορούμε να τα βρούμε. Φάνηκε για το θέμα του ΧΙΤΑ, για το θέμα του ποικίλου όρους, είναι ζητήματα που πρέπει να συμφωνήσουμε. Φάνηκε πάντως ότι τουλάχιστον στο κομμάτι των όσων έχουν γίνει υπέρ εξ-ΑΣΟΕ με τη βία, το κοινάλι κράτησε, εγώ θα έλεγα, και μια πολύ σοβαρή στάση, κύριε Λοβέρδο, θα μπορούσε. Και είναι λογική όμως, νομίζω ότι είναι. Δυστυχώς. Η εικόνα, καταρχήν, για να το πάμε λίγο αλλιώς, Αντρέα, θα μου επιτρέψεις. Η εικόνα εσάς σας άρεσε. Με τα ΜΑΤ. Που το έχετε ψηφίσει, το έφερε το κόμμα σας. Η εικόνα με τα ΜΑΤ να μπουν στην ΑΣΟΕ προκειμένου να παρέμβουν για να διαλύσουν μια συγκέντρωση, μια κινητοποίηση, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Κάποιων παιδιών οι οποίοι έσπασαν το λουκέτο και μπήκαν μέσα. Κοιτάξτε, εμένα αυτό είναι το ζητούμενο γενικά. Του ασύλου. Εμένα δεν μου αρέσει η βία γενικά, από όποια πλευρά και αν υπάρχει. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να πούμε ότι ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται. Εγώ δεν σας πω ότι η αστυνομία είναι για να δέρνει. Δεν είμαι αυτής της άποψης. Αλλά όταν χρειαστεί να επιβληθεί ο νόμος, η αστυνομία έχει την υποχρέωση να το επιβάλλει, ακόμα και αν χρειαστεί. Δεν είπε κανείς ότι δεν ήταν εφαρμογή του νόμου. Μήπως ήταν έτσι μια υπέρ το δέον κινητοποίηση της αστυνομίας. Είναι σαφές, σας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ότι αυτό που έγινε την περασμένη Δευτέρα στην ΑΣΟΕ δεν έγινε για να ανοίξει το πανεπιστήμιο μαθήματα, έτσι, μην γελιόμαστε. Σχεδόν κανείς εξ αυτών δεν ήταν. Ελάχιστα ήταν οι πραγματικοί φοιτητές της ΑΣΟΕ. Το έγραψε ο Πάσχος Μανδραβέλη στην Καθημερινή, στην πολύ ωραία στήλη του. Λέει, θα καταδείξει πλάκα, λέει, ήταν η πρώτη φορά που έγινε κινητοποίηση για να ανοίξει το πανεπιστήμιο. Συνήθως δεν έχουμε ζήσει όλα τα χρόνια. Έγινε γιατί ήθελαν να μετατρέψουν, εν ώψη του εορτασμού του Πολυτεχνείου, ήθελαν να μετατρέψουν την ΑΣΟΕ σε ορμητήριο. Κάποιον οι οποίοι θέλουν με βίαιο τρόπο να αναστατώσουν τον εορτασμό του Πολυτεχνείου. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι μεγάλο στοίχημα βεβαίως, πριν πάμε και στην κυρία Γιαννακοπούλου, για εσάς οι μέρες που έρχονται, και οι περιστάσεις μάλλον που έρχονται, εννοώ την επέτειο του Πολυτεχνείου και βεβαίως την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Γιατί βεβαίως. Με δεδομένο ότι η ασφάλεια ήταν κεντρικό σας μέλημα και ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους φάνηκε για δημοσκοπικό ότι σας ψήφισαν οι Έλληνες. Είναι ο πρώτος κόπελος που καλέσατε να περάσετε. Σωστά. Έχουμε δύο μπροστά μας μεγάλες επαιτίους που μπορεί να προκαλέσουν πολύ μεγάλη αναστάτωση και βίες αναστατώσεις και βίες συμπεριφορές. Εμείς, η κυβέρνηση, όχι εμείς, η κυβέρνηση και η αστυνομία πρέπει να επιδείξουμε την δέουσα αυτοσυγκράτηση, χωρίς αυτό όμως να εκλειφθεί ως υποχωρητικότητα ή ως φόβος. Τώρα έχετε δείξει μάλλον το ανάποδο. Λένε κάποιοι υπερβάλλοντα ζήλο. Δηλαδή είναι... Όχι, εντάξει. Ξέρετε, είτε έτσι είτε αλλιώς, κάποιος θα υπάρχει να σχολιάζει. Ναι, πάντα, πάντα. Πάντα θα υπάρχει. Αυτό δεν μπορεί να το αποφύγεις. Εδώ όμως, όπως πολύ σωστά είπατε, εμείς εξελέγουμε με δύο σημαντικότατα πράγματα στην ατζέντα μας. Την κατάργηση του Πανεπιστημιακού Βασίλου, να ξαναγίνουν τα πανεπιστήμια τόποι μάθησης, μόρφωσης των παιδιών μας και όχι τόποι ανομίας και των διακίνησης ναρκωτικών, όπλων κλπ. Όχι από, όχι από το στρατό της Συρίας, από... Το καταλάβαμε, έτσι, μορφή, ναι, της. Άλλον, και επίσης... Τώρα θα σας πει κανείς ότι βλέπετε το συγκεκριμένο υφυπουργείο. Επειδή έχουν ξεκινήσει ήδη και τα σενάρια περί ανασχηματισμού. Και όλα. Έχουν ξεκινήσει, βεβαίως. Άρα κάτι δεν πάει και τόσο καλά. Και το δεύτερο είναι ότι εμείς εξελέγουμε με ατζέντα νόμου και τάξης. Δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να μας κατηγορήσει ότι αυτά που λέγαμε δεν τα κάνουμε. Και κανείς δεν μπορεί να πει ότι κάνουμε πράγματα που δεν λέγαμε. Αντίθετα, ο ελληνικός λαός μας έδωσε την εντολή να αδειάσουμε τα πανεπιστήμια τους Μπαχαλάκηδες. Κυρία Γιαννακοπούλου, τι λέτε? Εντάξει, μην το παρακάνετε όμως και κύριο Λοβέρδο, γιατί σίγουρα ο ελληνικός λαός δεν έδωσε σε εσάς την εντολή να γίνετε στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, δεν το λέω προσωπικά, το γνωρίζετε αυτό το πράγμα. Δεν σας έδωσε και την εντολή να υπάρχει όλη αυτή η εικόνα της αστυνομοκρατίας ή εν τέλει η αστυνομία να λειτουργεί κάποιες φορές, γιατί μέχρι στιγμής το έχει κάνει πέραν των ορίων της. Από τον Τζόκερ μέχρι τώρα. Λοιπόν, άρα, εντάξει, για να είμαστε λίγο σοβαροί και να μην πηγαίνουμε ατυχές το ένα, ατυχές το άλλο, στα όρια του κουτσομπολιού, έτσι. Κανένα κολλός κουτσομπολιού. Άρα λοιπόν, να δούμε λίγο την ουσία του ζητήματος. Γιατί, ξέρετε, έχουμε μπροστά μας ανήσυχες ημέρες εν ώψη και της επετείου του Πολυτεχνείου και το θέμα είναι ότι δεν πρέπει κανένας να ρίχνει λάδι στη φωτιά. Έχουμε από τη μία μεριά έναν αμετανόητο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος
είναι αυτή τη στιγμή αξιωματική αντιπολίτευση, έχει πάρει ένα 31% και βλέπετε ότι ουσιαστικά αδυνατεί να αρθρώσει έναν αξιόπιστο λόγο και μιλάει ακόμα στο κοινό του 3%. Με όλα αυτά τα οποία λέει για τις καταλήψεις, για την ανομία, για τους μπαχαλάκηδες κτλ. Από την άλλη όμως, έχουμε και μία συμπεριφορά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, κορυφαίων στελεχών, που λυπάμαι που το λέω, αλλά ρίχνουν λάδι στη φωτιά, όπως ήταν οι ατυχέστατες δηλώσεις του κύριου Βορύδη, ο οποίος το μόνο που δεν μας είπε ήταν το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο, όπως βεβαίως και οι δηλώσεις της κυρίας Μιχαηλίδου, που δείχνουν το λιγότερο, αν μη τι άλλο, νομίζω είναι υπερβολικές. Και συμφωνείτε νομίζω... με τις δηλώσεις του κυρίου Βορύδη για την κυρία Μιχαηλίδου, μας είπατε αργότερα. Ολοκληρώσει και να ολοκληρώσει. Να ολοκληρώσει. Ειδικά όσον αφορά το ζήτημα του ασύλου, τελικά αποδεικνύεται το πόσο δίκιο είχαμε που επιμέναμε στην πρότασή μας, τη δική μας πρόταση για το άσυλο το καλοκαίρι, η οποία αφενός διασφάλιζε το να μπορεί να μπαίνει η ελληνική αστυνομία χωρίς τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να μην υπάρχουν παραβατικές συμπεριφορές, και ορθώς, ορθότατα μπήκε και ουσιαστικά το οπλοστάσιο, πώς να το πούμε, το οποίο βρέθηκε στην ΑΣΟΕ, μπόρεσε και το... Δεν είχε καλάζνικο. Δεν είχε... Εντάξει, μπορείτε να τα πείτε και αξεσουάρ, αυτά τα οποία είχε, αξεσουάρ των μπαχαλάκητων. Από την άλλη όμως... Αρκεί να μην τα πετάς, το θέμα, αν τα, αν τα μεταφέρεις, πώς... ο κύριος Λάπας δεν το πω. ναι, σωστό, σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Από την άλλη όμως, τα πανεπιστήμια δεν είναι και πλατείες. Να μπορεί να μπαίνει μέσα η αστυνομία και να λειτουργεί με έναν, αν θέλετε, ασίδωτο τρόπο, με τον οποίο νομίζω ότι φλέρταρε αρκετά τις τελευταίες ημέρες. Άρα χρειάζεται Λοβέρδο, μια πολύ μέση σύντομα λύση. Για να πάμε και στην υπόθεση Νοβάρτης, που θέλουμε να σας ρωτήσουμε κάποια πράγματα και τους δύο. Συμφωνείτε εσείς με το ύφος με το οποίο εκφράστηκε ο κύριος Βορύδης, με τη φρασιολογία που χρησιμοποίησε? Κοιτάξτε να σας πω. Καλά, σε ό,τι αφορά την κυρία Μιχαηλίδου, δεν σχολιάζω τις δηλώσεις αυτές. Ήταν μάλλον στο όριο του γραφικού και δεν είχαν καμία σχέση με την. Δεν ήταν πολιτικές δηλώσεις. Ήταν, νομίζω δεν κατάλαβε τι είχε συμβεί. Πρέπει να καταλάβει και η κυρία Μιχαηλίδου όμως τελικά αν είναι πολιτικός ή όχι. Γιατί και άλλες φορές έχει βγει και έχει πει: εγώ δεν είμαι πολιτικός, είμαι τεχνοκράτης. Είναι υπουργός. Δεν πολιτεύομαι. Και οι δηλώσεις του κ. Βορύδη, ο οποίος είναι όντως πολιτικός, ήταν πολιτικές. Κοιτάξτε, ο κ. Βορύδης δεν νομίζω. Σε μεγάλο βαθμό και χωρίς να θέλω να τον δικαιολογήσω, παρόλο που, που είναι φίλος μου, δεν θέλω να τον δικαιολογήσω. Θέλω να πω όμως τα πράγματα πως δεν παρεμηνεύθηκαν λίγο οι δηλώσεις του. Είπε αυτό το οποίο είναι λογικό, ότι μέσα στο πλαίσιο ενός κράτους δικαίου, ο μοναδικός που μπορεί να ασκεί φυσική βία, είναι στο πλαίσιο του νόμου και του συντάγματος, είναι η αστυνομία, κανείς άλλος. Αυτό νομίζω ότι είπε. Και εφόσον παραβιάζονται οι νόμοι, η αστυνομία επιβάλλει τον. Θα μου επιτρέψετε πάντως να σας πω ότι αυτά σε καμία περίπτωση δεν είναι φιλελεύθερη πολιτική, την οποία υποτίθεται ότι θέλει να φέρει ο κύριος Μητσοτάκης. Από τον οποίο δεν ακούσαμε κάποιο, έστω κάτι, όσον αφορά τις δηλώσεις του κύριου Βορύδη. Το οποίο σημαίνει είτε ότι συμφωνεί, είτε εν τέλει ότι είναι δεσμιός κάποιων ανθρώπων και κάποιων ισορροπιών μέσα στο κόμμα. Κοιτάξτε, κύριε Γιανακοπούλη, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο κόμμα που έχει διαφορετικές τάσεις, φυσικό είναι όλο αυτό. Όλο προς τα άκρα όμως κλείνει το μάτι της τον σταθείτε. Τελευταίο καιρό. Ο καθένας έχει την άποψή του και τη φρασιολογία του και τον τρόπο που μιλάει. Εγώ δεν θα μιλούσα όπως ο κύριος Βορύδης. Δεν πάει να πει ότι εγώ είμαι καλύτερος ή χειρότερος του κύριου Βορύδη. Απλώς λέω έχω διαφορετικό τρόπο έκφρασης. Ο κύριος Βορύδης έχει άλλο τρόπο έκφρασης. Να αποφασίσετε λοιπόν. Δεν σημαίνει όμως ότι είναι πιο ακραίος. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν. Πρέπει να το καταλάβουμε πολύ καλά ότι σε ένα μεγάλο κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία θα υπάρχουν και δηλώσεις από ανθρώπους που δεν θα αρέσουν ούτε σε μένα. Ή δηλώσεις δικές μου δεν θα αρέσουν σε κάποιους. Πάντως, τη μία χαϊδεύεται ένα ακραίο και συντηρητικό ακροατήριο με τη βλασφημία, την άλλη με αυτές τις δηλώσεις. Πρέπει λοιπόν να αποφασίσετε αν είστε φιλελεύθεροι πιο ακραίοι. Που φαίνεται τουλάχιστον τα βρίσκεται λίγο περισσότερο. Όσο θέλω να σα ρωτήσω και σε πολλά τη βρίσκουμε. Όχι, πάμε σε. Εδώ δεν τα βρίσκουμε. Πολύ σοβαρέ διαφορέ. Είμαστε ιδεολογικοί, ιστορικοί, πολιτικοί αντίπαλοι. Αυτό το οποίο λοιπόν πρέπει να υπάρχουν και κάποια όρια. Να αφήσουμε την ιδεολογία που είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και ατέρμονη κιόλα. Λοιπόν, πάμε κύριε Λοβέρδο, και στους δύο απευθύνω το ερώτημα. Ξεκινάμε με τον κύριο Λοβέρδο. Θέλω πραγματικά να μου πείτε αν θεωρείτε ότι έχετε εγκλωβιστεί σε μια συζήτηση την οποία επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήδη κατακρίνεται. Δηλαδή, μπαίνουμε σε μια διαδικασία με φόντο την κατάθεση Βρουζίλεο. Να λέτε εσείς ότι ορίστε. Πήγε στην Κουμουνδούρου, είδε τον Τζίπρα, είδε τον Σταθάκη, είδε τον Παπά, δεν ξέρω ποιον άλλον είδε, και μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια καταψήφισε κιόλας και το νομοσχέδιο για τη μείωση των τιμών του φαρμάκου που επηρέαζε και την Οβάρτης. Από την άλλη, σας λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ορίστε, δεν διαψεύδεται ούτε αμφισβητείτε το γεγονός ότι έκανε εκδήλωση ο Φρουζής για τον κύριο Μητσοτάκη.
εν τέλει μήπως χάνουμε και πάλι την ουσία και σε αυτή τη διαδικασία. Κοιτάξτε, υπάρχει φωλία ότι εγώ δεν είμαι οπαδός της σκανδαλολογίας. Αλλά τώρα είσαι εσείς κυβέρνηση όμως. Έχετε εσείς το μαχαίρι και το πεκόνι. Έχετε δίκιο. Δεν ήμουν ποτέ. Και δεν μου αρέσουν όλα αυτά σούπα μου, πες μου και λίγο κουτσομπολίστικα ακούγονται και βγάζουν ο καθένας τα προσωπικά εμπάθειες, συμφέροντα κλπ. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Η υπόθεση δεν είναι μόνο το σκάνδαλο Νοβάρης το οποίο το διερευνά, εάν υπάρχει η τακτική δικαιοσύνη. Είναι εάν με αφορμή αυτή την υπόθεση πήγε να στήσει ένας υπουργός εν ενεργεία μαζί με ένα παραδικαστικό κύκλωμα πήγαν να στήσουν μια σκευωρία εναντίον των πολιτικών αντιπάλων της τότε κυβέρνησης. Αυτό είναι το θέμα. Εάν οι δηλώσεις, η κατάθεση του κυρίου Φρουζή, εγώ δεν είμαι μέρος της παρανακριτικής, ούτε κυρία Γιαννακόπουλο, από ό,τι ξέρω, είναι. Εγώ αναπληρωματικό μέλος. Έτσι όπως τις διαβάζουμε, έτσι όπως μας περιγράφουν οι αυτόπτες μάρτυρες, αυτοίκοοι μάρτυρες, τότε μιλάμε για πολύ μεγάλο πρόβλημα. Διότι εκεί φαίνεται ότι όντως υπήρχε παραδικαστικό κύκλωμα. Όταν παίρνει ένας εισαγγελέας και πιέζει, κατάθεσε εναντίον 10 πολιτικών προσώπων, εναντίον 2 υπουρθυπουργών, πρώην πρωθυπουργών και 8 υπουργών, να καταθέσει εναντίον τους, τότε μιλάμε για μείζον σκάνδαλο. Για μείζον σκάνδαλο. Αν αλήθεια, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Θα σας πει ωστόσο κάποιος ότι βασίζεται την επιχειρηματολογία σας στην κατάθεση Φρουζή. Όχι. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγει, γιατί είναι το κεντρικό πρόσωπο όλου του σκανδάλου. Ούτε όμως μπορούμε να τη βασίσουμε στην κυρία Κελέση. Αντιστοίχως, αυτό θέλω να σας πω. Αντιστοίχως, εσείς λέγατε από την άλλη ότι δεν είναι δυνατόν να βασίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ τότε στους κουκουλοφόρους, λέγατε εσείς, αυτόπτες προστατευόμενους μάρτυρες, λέγανε κάποιοι άλλοι. Σωστό, γι' αυτό ακόμα εγώ δεσπεύδω να καταλήξω σε συμπεράσματα. Από αυτά που είπε ο κύριος Φρουζής, ο κύριος Παπαγγελόπουλος που εμπλέκεται. Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι εάν όντως έχει στηθεί αυτή η ιστορία, αυτή η σκευωρία, δεν μπορεί να στηθεί και από την κυρία Τουλουπάκη μόνη της. Έτσι. Και δεν ήταν η κυρία Τουλουπάκη η οποία είπε ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο που συστάθηκε στο ελληνικό κράτος, ήταν ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Εάν υπάρχει, επαναλαμβάνω, δεν το ξέρω. Βάζει γιατί στο κάδρο δηλαδή και την κυρία Τουλουπάκη σαφέστατα πια. Προφανώς. Εάν είναι έτσι όπως τα έχει πει ο κύριος Φρουζής, είναι σαφέστατο. Δεν νομίζω. Και είναι η λογική είναι. Εάν βέβαια λέει ψέματα ο κύριος Φρουζής, είναι μια άλλη υπόθεση. Αυτά θα φανούν και από άλλες καταθέσεις οι οποίες θα γίνουν ακόμα νωρίς. Τώρα άρχισαν οι διαδικασίες της Επιτροπής. Από την άλλη, μου έκανε όμως εντύπωση όμως γιατί δημοσίως. Επισήμως μάλλον, ο κύριος Φρουζής δεν κατέθεσε στην κυρία Τουλουπάκη όλο αυτό το διάστημα. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Γιατί κατέθεται μόνο. Ποια είναι τα συντηρητικά στοιχεία που έχει η κυρία Τουλουπάκη για τα 10 πρόσωπα, δεν έχουμε καταλάβει. Έχουν περάσει του καιρό. Κυρία Γιαννακόπουλου. Κοιτάξτε, και η επιδίωξη εναντίον του κυρίου Ανδρέα Λοβέρδου, που ανήκει βέβαια στο κόμμα του κυρίου τη κυρία Γιαννακόπουλου, που έγινε. Από ό,τι βλέπουμε, δεν έχει κάποιο καινούριο στοιχείο. Πάλι και αυτό στηρίζεται σε μια κατάθεση μια προστατευόμενη μάρτυρα. Ναι, κυρία Γιαννακόπουλου. Νομίζω ότι όσον αφορά το θέμα τη Νοβάρτη, πρέπει να δούμε τα τρία διαφορετικά πράγματα τα οποία υπάρχουν. Καταρχάς, το διεθνές σκάνδαλο, το οποίο έχει να κάνει με τους γιατρούς, τους χρηματιζόμενους, το οποίο μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε να έχει προχωρήσει κάτι από τη μεριά της δικαιοσύνης και όπως φαίνεται και ούτε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, τα 4,5 χρόνια που ήταν στην κυβέρνηση, δεν έκανε κάτι προκειμένου να γίνουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες και να βγει ένα αποτέλεσμα, να δούμε τι γίνεται, γιατί αυτό είναι το διεθνές σκάνδαλο και αυτό διερευνάται σε όλες τις χώρες. Εδώ πέρα όμως στην Ελλάδα τι έγινε. Χρησιμοποιήθηκε ένα υπαρκτό σκάνδαλο προκειμένου να στηθεί μια σκευωρία η οποία στόχο είχε το πώς θα πληγούν οι πολιτικοί αντίπαλοι της προηγούμενης κυβέρνησης, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Και όλο αυτό έγινε με τι? Με την δημιουργία, αν θέλετε, ενός οργανωμένου παραδικαστικού κυκλώματος. Και αυτό νομίζω είναι το πιο σοβαρό όλων. Αυτό το οποίο πρέπει να διερευνηθεί, το μεγαλύτερο απόστημα και αυτό το αυτό για το οποίο η Βουλή των Ελλήνων πρέπει να βοηθήσει προκειμένου να υπάρχει μια αυτοκάθαρση στον χώρο της δικαιοσύνης, είναι αυτό. Και αυτό νομίζω είναι το μείζον θέμα και αυτό που διερευνάται αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα. Νομίζω έγινε σαφές και να κλείσω με το εξής. Από τις δηλώσεις του κυρίου Φρουζή, για ποιο λόγο δεν εκλήθη τα τελευταία 2,5 χρόνια ο κύριος Φρουζής από την εισαγγελία προκειμένου να καταθέσει. Επισήμως. Γιατί ήταν φωτιά αυτά τα οποία είπε. Κανονικά θα έπρεπε να καταθέτει κανονικά. Και βεβαίως εξηγεί και τον πολιτικό ακτιβισμό από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ που έκαναν τα πάντα προκειμένου να μην λειτουργήσει σωστά η Επιτροπή και να μην ακουστούν όσα είχε να πει ο κύριος Φρουζής. Μόνο μια τελευταία ερώτηση στον κύριο Λοβέρδο.
επειδή έρχεται η συνταγματική αναθεώρηση την άλλη εβδομάδα, πάμε για 151 να εκλέγεται ο πρόεδρος και έχουμε ακούσει στελέχη. Ο κ. Κακλαμάνης πρότεινε την ανανέωση θείας του κ. Παυλόπουλου, ο κ. Βορύδης, ο κ. Κίρτσος πρότειναν τον κ. Σαμαρά. Ο καθένα έχει την άποψη. Ναι, γι' αυτό ρωτάω. Μα γι' αυτό. Την άποψη, την απόφαση θα την πάρει. Είναι σοβαρό όμως ο καθένα να λέει και από ένα όνομα. Όχι, ο κάθε υπουργό, ο κάθε ευρωβουλευτή να λέει και ένα όνομα. Εμεί είμαστε δημοκρατικό κόμμα. Προτείνετε κι εσεί κάτι. Δηλαδή με αυτή τη λογική θα λέει ο κύριο Κακλαμάνη, ο κύριο Βλάχο, ο κύριο Καραμαλή, ο κύριο Βορύδη, ο κύριο Γεωργιάδη, ο κύριο Σαμαρά και όλοι λέγονται. Για προτείνετε κι εσεί. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι η απόφαση είναι του πρωθυπουργού του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα τη δούμε την απόφασή του. Αν είναι ένα πρόσωπο ευρύτερη αποδοχή, όλοι μα. Νομίζω πως όχι. Όχι γιατί εγώ. Είναι ευρύτερη αποδοχή και εντός του κόμματος σας ή γενικότερα του πολιτικού. Εντός του κόμματος. Κοινοβουλευτικού, μάλλον. Εντός του κόμματος μας. Εγώ προσωπικά έχω. Είστε ειλικρινείς. Εμένα μου είναι συμπαθής ο κύριος Παυλόπουλος, αλλά πρέπει να σας πω ότι αισθάνομαι ότι η Νέα Δημοκρατία. Ένα μεγάλο μέρος της Νέας Δημοκρατίας δεν τον θέλει. Μάλλον ο κύριος Μητσοτάκης δεν τον είχε καταψηφίσει. Εγώ πραγματικά θα μου έκανε τεράστια εντύπωση πως. Ο πρωθυπουργός της χώρας, ο οποίος ουσιαστικά είχε διαφοροποιηθεί από το κόμμα του και είχε καταψηφίσει για πολύ συγκεκριμένους λόγους τον κύριο Παυλόπουλο, πώς θα μπορέσει να κάνει κολοτούμπα και τελικά να τον στηρίξει. Δεν νομίζω. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό θα έδειχνε ότι ακολουθεί πολύ καλά τον κύριο Τσίπρα και το παράδειγμα της κολοτούμπα του κύριου Δημοσιογραφικά λέω δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να προτείνει τον κύριο Παυλόπουλο. Και κάπως έτσι να σε ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο και ήσυχο και ήρεμο.